Όταν πήρα αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, ήξερα τον άνθρωπο που το έχει γράψει. Είχαμε μία προηγούμενη επαφή για ένα άλλο βιβλίο. Για το τρίγο που είχε συγγράψει μαζί με τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Όταν λοιπόν πήρα το «Εξαρτάται» στα χέρια μου και άρχισα να το διαβάζω, δεν το έκλεισα μόνο όταν το διάβασα όλο. Γιατί με συνεπήρε, διότι με ξεσήκωσε συναισθηματικά και πνευματικά. Παρά το γεγονός ότι μου περιέγραφε μία εμπειρία και ένα βίωμα που ήταν πολύ μακριά από τη δική μου την πραγματικότητα. Μαρία Μαυρικάκη, καλώς μου ήρθες. Πώς είσαι? Μια χαρά. Καλά είσαι. Μια χαρά σε βλέπω. Μαρία, πες μου δηλαδή πόσα κομμάτια της ψυχής σου βρίσκονται μέσα σε αυτές τις σελίδες. Να ξεκινήσω από αυτό. Σε κάθε βιβλίο ακουμπάμε ένα κομμάτι της ψυχής μας όταν το γράφουμε. Αυτός είναι και ο σκοπός. Είναι και θεραπευτικό και μια γέφυρα με τον αναγνώστη. Συνεπώς πρέπει να αφήσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου για να το πάρει ο άλλος. Αυτό είναι και πάρα πολύ προσωπικό κομμάτι. Δεν είναι μυθοπλασία, δεν είναι μια ιστορία που έπλασες με το μυαλό σου και έδωσες στους ήρωές τα χαρακτηριστικά που ήθελες ή που πήραν στην πορεία μόνοι τους. Είναι μια ιστορία με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, υπαρκτά, και μια ιστορία με πολύ δυσκολία. Μιλάμε για την εξάρτηση. Μιλάμε για το πώς βιώνει ένας άνθρωπος την πορεία της εξάρτησης ενός δικού του πολύ κοντινού ανθρώπου και πώς πηγαίνει αυτό το ταξίδι, μαζί, δίπλα, απέναντι, χώρια, μόνος. Ναι. Έχει πολλά στοιχεία μυθοπλασίας, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι είναι μαρτυρία βέβαια. Mm. Αλλά όπως και σε κάθε βιβλίο υπάρχουν πραγματικά και επινοημένα μέρη και σε αυτό. Ναι, θα έλεγα ότι κυρίως ασχολείται με το κομμάτι της συνεξάρτησης, που είναι αυτό που παθαίνουν όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από ένα εξαρτημένο άτομο και προσπαθούν, επειδή το αγαπούν, να το βοηθήσουν και ίσως και να το σώσουν. Τουλάχιστον αυτό νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν. Και στη συνθήκη αυτή της συνεξάρτησης μπαίνουν και οι δύο μεριές. Πάντα. Και αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο στις ουσίες, σε κάθε τύπου εξάρτηση. Ακόμα και σε μια ερωτική σχέση, ας πούμε, μπορεί να συμβεί αυτό. Και τι, δυνάμεις δημιουργούνται. Περιέγραψέ μου τη μία και την άλλη πλευρά. Υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και αν κάποιος από τους παράγοντες που έχουν στήσει αυτή τη σχέση αλλάξει, τότε διαλύεται και η σχέση. Για παράδειγμα, πολύ συχνά συμβαίνει όταν κάποιος γίνει καλά, να διαλυθεί το ζευγάρι, αν πρόκειται περί ζευγαριού. Γιατί το έχουν αλλάξει ισορροπίες. Ναι. Είναι άλλος άνθρωπος πια ο ένας και άλλος ο άλλος. Δηλαδή, η σχέση έχει χτιστεί πάνω σε κάποια δεδομένα, τα οποία μετά αναιρούνται και άρα δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε σχέση. Ναι, γιατί ο ένας εξελίσσεται, ο άλλος μένει πίσω. Διαφοροποιούμαστε στην πορεία. Μάλλον όταν ο ένας από τους δύο παίζει το ρόλο του σωτήρα και ο άλλος παίζει το ρόλο αυτού που πρέπει να σωθεί. Και ο σωτήρας έχει ανάγκη από αυτή τη σχέση? Απόλυτα. Να προσδιοριστεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να σώσουμε τους άλλους. Ακόμα και αν οι άλλοι δεν το έχουν αποφασίσει. Ή και μπορεί και να μην το θέλουν, Μαρία. Μπορεί και να μην το θέλουν, να μην το μπορούν, να μην το έχουν καταλάβει, να μην έχουν καν αποδεχτεί ότι έχουν ένα θεματάκι. Ναι. Το πιο σύνηθες συμβαίνει μέσα στην οικογένεια, στα μέλη της οικογένειας. Κυρίως οι γονείς είναι που πέφτουν πάνω στο τέκνο που εμφανίζει κάποιο τύπου αδυναμία, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε εθισμό, γιατί αδυναμίες έχουμε όλοι. Αλλά κάποιοι από εμάς δεν αντέχουν και πέφτουν στην παγίδα. Ναι, οι γονείς συνήθως. Η μάνα, κυρίως η μάνα. Και καθορίζεται από αυτό. Αποκτά μια ταυτότητα μέσα σε αυτή τη σχέση. Έτσι. Με τι συνέπειες, αυτό δηλαδή πώς εξελίσσεται? Ξεκινάει με πρόθεση καλή. Αυτό είναι ένα θεατρικό έργο που δεν κατεβαίνει ποτέ. Παίζεται χρόνια. Πώς είναι τα έργα στο Λονδίνο, ας πούμε, η Ποντικό Παγίδα που παίζεται κάτι δεκαετίες. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό. Δηλαδή γυρίζουν γύρω από την ουρά τους όλα τα πρόσωπα, προσπαθώντας κάτι να αλλάξουν, το οποίο όμως δεν αλλάζει, γιατί ο ίδιος ο χρήστης, να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, δεν έχει αποφασίσει ότι θέλει να γίνει καλά. Και εφόσον δεν απευθύνεται
εκεί που μπορεί να βοηθηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει. Πρέπει να είναι υπεράνθρωπος δηλαδή για να βγει από ένα πρόβλημα χωρίς να έχει κοντά του έναν ειδικό της ψυχικής υγείας, μια δομή, ένα πρόγραμμα, κάτι. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι θα πούνε ότι εγώ με την αγάπη μου και με τη φροντίδα μου θα τον σώσω. Θα την σώσω. Το πιστεύεις αυτό? Η εμπειρία μου έχει δείξει, χωρίς να έχω κληθεί να διαχειριστώ τέτοιες συνθήκες, ποτέ δεν έσωσε κανείς κανέναν. Αν δεν θέλει ο άλλος να σωθεί. Αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που πραγματεύεται, το εξαρτάται, είναι η αποδοχή των ορίων μας, των δυνατοτήτων που έχουμε ως άνθρωποι να αλλάζουμε τις καταστάσεις. Κυρίως όσον αφορά τρίτα πρόσωπα και όχι εμάς τους ίδιους. Είναι πολύ στενά τα όρια, Μαρία. Δεν μπορείς να παρέμβεις σε μεγάλο βαθμό. Δεν είμαστε θεοί. Και ο Φιλόδεος Φάρος, ας πούμε, θυμάμαι, έλεγε ότι σημασία έχει η διάθεση που έχουμε. Αλλά ακόμα και αν δεν φέρουμε αποτέλεσμα, δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε, ας πούμε, έτσι κάπως το λέει. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Δεν είμαστε θεοί, είμαστε ανθρώπινα όντα. Ξέρει, μπαίνω για λίγο, προσπαθώ να μπω στη θέση. Αν υποτίθεται ότι βάλουμε τη συνθήκη του θεατρικού, όπως έλεγες πριν, αναλαμβάνω τώρα το ρόλο της μάνας που θέλει να σώσει το παιδί της. Σηκώνω μανίκια, παίρνω μια βαθιά αναπνοή και αισθάνομαι υπεράνθρωπος τώρα, ότι εγώ θα το σώσω το κοπέλι μου, που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, το κοπέλι μου το παιδί. Και βάζω εκείνη τη στιγμή μια τόσο μεγάλη ευθύνη, ένα τεράστιο βράχο πίσω στην πλάτη μου και αρχίζω να ανεβαίνω στην αμφόρα μου. Ναι. Με αποτέλεσμα? Τίποτα. Χαλάει και καταστρέφεται ακόμα μία ζωή, δηλαδή, τελικά. Γιατί ανεξαρτήτως αν είναι μάνα, αδερφή, σύντροφος, το πρόσωπο που αναλαμβάνει αυτό το ρόλο που μόλις τώρα περιέγραψες, σημαίνει ότι με έναν τρόπο είναι σαν να κάνει τάμα και να αφιερώνεται εκεί, αφήνοντας την προσωπική δική του ζωή να πηγαίνει χαμένη. Αντλώντας από αυτό, αυτό που λέει ο Φρόιντ, μια αρνητική ικανοποίηση. Γιατί η απόλαυση δεν είναι πάντα θετική. Υπάρχουν και άνθρωποι που χαίρονται από την αυτοθυματοποίηση την οποία απολαμβάνουν. Κάθονται λοιπόν στο θρόνο του θύματος και λένε όλη τη ζωή. Λυπηθείτε με, κοιτάξτε με ένα τι μου τυχε, μα σε όλους μας τυχαίνουν πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τελικά, εγώ νομίζω ότι είναι και ένα αισιόδοξο βιβλίο, παρότι ναι, κανείς νομίζει ότι είναι πολύ βαρύ. Είναι μια ανανάσα ανακούφισης. Γιατί η ζωή έχει προβλήματα. Δεν υπάρχει ζωή ανέφελη. Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τι στάση θα κρατήσουμε. Θα καθόμαστε να μεμψημυρούμε επειδή μας έτυχε το τάδε ή το δίνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οικογένειά μας ένας εθισμός, σε μια άλλη περίπτωση μια αναπηρία, ένας καρκίνος, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Εντάξει, το έχουμε, σεβόμαστε, παλεύουμε, βοηθάμε μέχρι εκεί που μπορούμε, αλλά παράλληλα ζούμε. Συνεχίζουμε και ζούμε. Μαρία, πέραν του ότι μπορεί να βάλουμε τη δική μας την ζωή στο γύψο, στον πάγο, στην άκρη, αναλαμβάνοντας ένα ρόλο φροντιστή, αλλά υπερφροντιστή, υπερανθρώπου, θα σώσει όλο τον κόσμο. Την ίδια ώρα δεν είναι σαν να στερούμε και την αυτενέργεια από τον άνθρωπο που μπορεί να είναι χρήστης, αλλά δεν ξέρω στην περίπτωση του χρήστη πώς λειτουργεί αυτό. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται μία αλφα φροντίδα και εμείς μπαίνουμε και τα καπακώνουμε όλα. Ναι, αυτό ισχύει. Πάντα ισχύει αυτό. Από τα παιδιά ακόμα, από τον τρόπο που φερόμαστε και στα παιδιά ακόμα. Δηλαδή, δεν αφήνουμε αυτό που είπες, την αυτενέργεια. Νομίζουμε ότι όταν ο άλλος οδεύει στην καταστροφή, έχουμε εμείς ιερό καθήκον να τον εμποδίσουμε. Αλλά τι να πεις για έναν άνθρωπο που μπορεί να χαλάει 20 από τις 24 ώρες της κάθε μέρας που του έχει δώσει ο Θεός μπροστά από μια οθόνη, τζογάροντας για παράδειγμα, ή κολλημένος να παίζει με παιχνίδια. Ή να πίνει αλκοόλια και να μην μπορεί μετά να διαχειριστεί. Δηλαδή, είναι διάφορα πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Εάν εκείνος που έχει πάθει αυτή τη ζημιά, δεν την αποδεχτεί, δεν πει ευθαρσώς ότι εγώ έχω πρόβλημα και δεν ζητήσει βοήθεια.
Αν γίνουν όλα αυτά, μετά κι εμείς μπορούμε με χαρά να βοηθήσουμε. Αλλά πάμε τώρα να το καμπελώνουμε, και το έχω κάνει κι εγώ αυτό, γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι, ας πούμε, ένας τύπος έκφρασης μιας αγάπης τρευλής όμως. Ναι. Έτσι το, εμείς έτσι το νιώθουμε, ότι μα εγώ σ' αγαπώ, γι' αυτό το κάνω, γι' αυτό θα πάρω απόφαση για σένα, τι θα κάνεις, πώς θα πας, πού θα κινηθείς, γι' αυτό θα σου πω πώς θα σκεφτείς, πώς θα νιώσεις. Που ξέρεις, την ίδια στιγμή από κάτω ο άλλος είναι σαν το ποντικάκι που θα κάνει αυτό που θέλει τελικά. Ναι, και μετά εσύ θα απογοητευτείς γιατί σε κορόιδεψε και αυτός θα αγχωθεί γιατί θα δει την απογοήτευσή σου και θα ξαναπάει να κάνει αυτό που έκανε για να το χρησιμοποιήσει ως αγχολητικό και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι χάνονται ζωές δηλαδή. Άρα η πιο υγιής, ισορροπημένη αντίδραση, συμπεριφορά, ποια θα μπορούσε να είναι, Μαρία, για να φύγουμε από αυτό το μοντέλο του «εγώ θα σε σώσω και γίνομαι θύμα και συνεξαρτώμενος, συνεξαρτώμενη» και εγώ σ' αγαπώ, η αγάπη είναι το παν, εγώ σ' αγαπώ, να το ξέρεις, είμαι εδώ και όποτε χρειαστείς θα είμαι κοντά σου. Όποτε εσύ θες να σταματήσεις από αυτό που τυχόν σε βασανίζει, εγώ είμαι εδώ. Αλλά όχι εγώ πάω μπροστά από σένα. Δεν μπορώ να πάω μπροστά από σένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα αν εσύ δεν θέλεις. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Πριν φτάσουμε σε αυτό, έχω την αίσθηση ότι αυτό που κουβαλάμε κοινωνικά είναι ότι πρέπει τώρα εγώ να τον βοηθήσω. Καλά, κοινωνικά κουβαλάμε χιλιάδες, ας πούμε, βάρη. Πρώτα απ' όλα κουβαλάμε το ότι δεν το λέμε. Αυτό που το πας. Ναι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο να παραδεχτεί μια οικογένεια ότι σε έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και γονείς που το καταλαβαίνουν ότι συμβαίνει, αλλά δεν το παραδέχονται και στον εαυτό τους. Δηλαδή, ένα βήμα πιο πίσω. Βέβαια. Για χρόνια μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λένε το παιδί είναι άρρωστο, το παιδί το παραζέρνουν οι φίλοι. Υπάρχουν διάφορα στερεότυπα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να ανακουφίσει τον πόνο του. Αλλά τι είναι αυτό. Κρύβεσαι από τον εαυτό σου τελικά. Ενοχές και. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να νιώσεις ενοχές. Δηλαδή, ένας γονιός, αν πάρουμε τη θέση του γονιού, ό,τι και συμβεί στη ζωή του παιδιού του, ό,τι επιλογές και αν κάνει, κάπου εκεί πίσω θα πει: εγώ κάτι έκανα στραβά. Κάτι δεν έκανα σωστά στην πορεία. Εγώ φταίω στο βάθος κήπος. Ωραία. Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι είναι επιλογή του ατόμου ο δρόμος που ακολουθεί. Εκείνοι έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει. Αλλά γιατί τότε σε μια οικογένεια με τρία παιδιά το κάθε παιδί ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Έχω ακούσει να είναι τρεις εθισμένοι σε μια οικογένεια, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ένας επιλέγει αυτή τη στάση. Τώρα γιατί, υπάρχει πολυπλοκότητα. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι τόσο, ας πούμε, πολύπλοκη και τόσο πολυεπίπεδη. Και θα ήταν απλούστευση να πούμε οτιδήποτε για το τι φταίει αυτό. Και η κάθε περίπτωση έχει τη μοναδικότητά της. Μπορούμε δηλαδή να βγάλουμε μια συνταγή τώρα και να πούμε ότι συνήθως αυτές τις οικογένειες συμβαίνει αυτό και στις άλλες δεν συμβαίνει. Όχι. Όπως λέμε, συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Παντού. Δεν είναι δηλαδή ότι άμα πεις ότι ήμουν παιδί από κακοποιημένο, από δυσλειτουργική οικογένεια, από αλκοολικούς γονείς. Όλα αυτά είναι υπεραπλουστεύσεις. Μπορεί να συμβούν και αυτά. Αλλά δεν είναι όλες. Η ζωή μας έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει γενικός κανόνας όσον αφορά π.χ. στις εξαρτήσεις. Πάντως, αυτό που είπες αρχικά για το κομμάτι της συνεξάρτησης μου δημιουργεί εικόνες από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή εκεί έξω, που αφορά όλο το φάσμα. Σίγουρα. Γι' αυτό νομίζω ότι το εξαρτάται. Δεν θα πέσει βαρύ στους αναγνώστες τους. Και αυτά τα μηνύματα παίρνω μέχρι τώρα, ότι όλοι ταυτίζονται με ένα κομμάτι του βιβλίου. Μαρία, εμένα με συγκλώνησε γι' αυτό ακριβώς το λόγο και θα το πω έτσι τώρα σαν παθιασμένη αναγνώστρια. Το ρούφιξα το βιβλίο γιατί, επαναλαμβάνω, εγώ αυτή τη συνθήκη της σχέσης με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βυθιστεί στις ουσίες δεν το έχω βιώσει. Αλλά ενστικτοδός, χωρίς να ξέρω τη λέξη συνεξάρτηση, άρχισα να καταλαβαίνω αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου που προσπαθεί να σώσει και να προσπαθεί να βρει ένα ρόλο μέσα από αυτό και να αποκτήσει η ζωή του ουσία μέσα από αυτό. Και να βλέπεις αυτά τα σκαλοπάτια που όλος κουντουφλάς και πέφτεις παλικάτω και ξαναγυρνάς στην αρχή της σκάλας. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς όπως το περιέγραψες. Και βέβαια να το πούμε ότι αυτό γίνεται με έναν τρόπο σχετικά ανάλαφρο, γιατί αλλάζουν οι φωνές που μιλάνε. Γιατί προσπαθούμε να ακούσουμε
όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτό το παζλ, ας πούμε. Γιατί είναι ένας άνθρωπος στο κέντρο και γύρω-γύρω είναι διάφοροι δορυφόροι που γυρίζουν προσπαθώντας να τον βοηθήσουν. Mm. Που μπορεί να είναι, ας πούμε, από το φιλαράκι που είχε στο στρατό μέχρι το γιατρό του. Μπορεί να είναι από την αδερφή του μέχρι ένα συμπότη του που έχει πέσει. Συμβολικοί οι ήρωες αυτοί. Ναι, ο καθένας έχει τη σκοπιά του. Mm. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, όπως γίνεται και καθημερινά στη ζωή. Για το ίδιο πράγμα, πραγματικά. Ο καθένας το βλέπει αλλιώς. Λοιπόν, αυτό ήταν, ας πούμε, η πρόκληση του εξαρτάται. Το να... Και του κάθε βιβλίου, νομίζω, ο συγγραφέας πρέπει να μπορεί να μπαίνει μέσα στο πετσί του ήρωα και να τον αγαπάει. Mm. Και να παίρνει το δίκαιο του, το μέρος του, ακόμα και αν στην πραγματική ζωή διαφωνεί κάθετα μαζί του. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Ναι. Εσύ πώς ένιωσες ολοκληρώνοντάς το? Πώς μπήκες σε αυτή τη διαδρομή και πώς τελείωσε? Εγώ έχω ξεκινήσει και το γράφω 12 χρόνια αυτό το βιβλίο. Το έχω συρρυκνώσει πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά ήταν μεγάλο. Ήταν και το θέμα τέτοιο. Και αποφάσισα ότι πρέπει να κόψω πολλά πράγματα. Και έτσι τώρα είναι ένα απόσταγμα, είναι μια ρατσή που λέτε και εδώ. Ναι. Λίγες σελίδες, πολύ ζουμερές, που μιλάνε για το ίδιο πράγμα και ίσως γι' αυτό και ακουμπάνε πιο πολύ τον κόσμο. Προφανώς και εσύ είσαι πολύ διαφορετική μετά από 12 χρόνια. Όλοι μας, ναι. Βέβαια και εγώ έχω οριμάσει πολύ συγγραφικά, βέβαια. Και εστιάζεις και βιωματικά αλλού πια. Συν ότι έχω ενδιαμέσως γράψει άλλα δύο βιβλία, άρα αυτό έρχεται μετά. Και έχει τη διαδρομή του κάνει και έχει κλείσει τον κύκλο. Συνήθως ένιωσα, όχι ανακούφιση, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ένιωσα ενός τύπου ευεξία. Mm-hmm. Όχι τόσο όταν το τελείωσα και εκδόθηκε, όσο όταν άρχισα να παίρνω τα πρώτα μηνύματα. Και τώρα είναι πολλά τα μηνύματα, στίβες. Τι ωραίο αυτό. Μαζί και το δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, να το κρατήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και που μοιράστηκες το δικό σου τον τρόπο σκέψης, αντίληψης, το δικό σου το βίωμα και όλο αυτό το σκεπτικό και την προσέγγιση. Ευχαριστώ που έβαλες στη ζωή μου τη λέξη συνεξάρτηση, που μου το φώτισες. Δεν υπάρχει στα λεξικά. Άμα το γράψεις στο Word, βγαίνει λάθος. Ναι, βγαίνει κόκκινο. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, ενώ υπάρχει. Στη ζωή μας. Όχι, είναι επιστημονικός όρος. Ναι. Έξω έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία γι' αυτό. Αυτό ήταν το φωτάκι που άναψε σήμερα σε μένα, ναι, το λαμπάκι που φώτισε. Συνεξάρτηση είναι κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Και καλό είναι να κοιτάξουμε λιγάκι μέσα μας. Σημειώστε το παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά εμείς οι Ελληνίδες μάνες. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε να γραφτεί ένας τόσο τόμος για την περίπτωση τη δική μας. Και η αθάνατη ελληνική οικογένεια. Όλο μαζί το πλαίσιο, όλο το πακέτο. Είμαστε καταπληκτικοί, να μας χαιρόμαστε. Μαρία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.